Μέσα από τη μελέτη που αποκαλύπτει απόψε το ΣΥΓΜΑ, βασική επιδίωξη τη κυβέρνηση είναι ο περαιτέρω εξορθολογισμό τη διαχείριση των κυπριακών περιουσιών και η πάταξη των παρατυπιών και παρανομιών με συγκεκριμένα μέτρα. Είναι προτάσει που θα θέσουν τέρμα στον υποκειμενισμό και την αδιαφάνεια που οδήγησε διαχρονικά σε αυθαιρεσίε, άλλε μικρότερε και άλλε μεγαλύτερε, στη χρήση αυτή τη τεράστια περιουσία, μα ανέφερε αρμόδια πηγή. Η συζήτηση επί του θέματο μα ανέφερε χαρακτηριστικά αρμόδια πηγή του Υπουργείου Εσωτερικών είναι και σοβαρή και ουσιαστική ενώ το επόμενο διάστημα, μα τόνισε, θα διαφανούν οι προθέσει για την αλλαγή πολιτική στη διαχείριση του περιουσιών. Με έβαση τη μελέτη, τα κριτήρια για παραχώρηση τη περιουσία έχουν κωδικοποιηθεί και αφορούν στι περιπτώσει. Παραχώρηση κατοικιών για μόνιμη στέγαση. Παραχώρηση κλήρων για γεωργική και εκτινοτροφική εκμετάλλευση. Παραχώρηση επαγγελματικών υποστατικών. Και για τι τρει περιπτώσει, βασικό κριτήριο είναι ο αιτητή να είναι πρόσφυγα. Για την παραχώρηση επαγγελματικών υποστατικών, Πρόσφυγε χωρί ιδιοκτήτη επαγγελματική στέγη και χωρί σημαντική περιουσία, η οικονομική κατάσταση και περιουσία τη οικογένεια, η σύνθεσή τη, ο αριθμό και η ηλικία των μελών και η ανάγκη οικονομική στήριξη τη συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα από το κράτο. Οι αποφάσει κάθε ειδική επιτροπή καταγράφονται σε πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στον κυδεμόνα του κοκυπριακού περιουσιών για έλεγχο και ανάλογη έγκριση. Η απόφαση του κυδεμόνα κοινοποιείται στου οικείου επάρχου και στον πρόεδρο τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, καθώ και στα μέλη τη Συμβουλευτική Επιτροπή για ενημέρωση. Η ευθύνη τη εφαρμογή των σχετικών νομοθεσιών ανατέθηκε στην Υπηρεσία Διαχείριση του περιουσιών με τι ακόλουθε αρμοδιότητε. Παραχώρηση κατοικιών για μόνιμη στέγαση κλήρων και επαγγελματικών υποστατικών. Συντήρηση τουρκοκυπριακών μνημείων και οικειών. Πώληση, απαλωτρίωση, επίταξη, φιλική διακανονισμή τουρκοκυπριακών περιουσιών, ανακτήσει τουρκοκυπριακών περιουσιών που κατακρατούνται παράνομα. Η μελέτη που θα τεθεί και ενώπιον τη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, που θα συνεδριάσει αύριο, εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό τη υπηρεσία και του Υπουργείου Εσωτερικών. Όπω εκτιμούν οι αρμόδιοι, οι προτάσει θα αλλάξουν τον τρόπο διαχείριση των τουρκοκυπριακών περιουσιών, βάσει των αρχών τη ισονομία, τη διαφάνεια και τη χρηστή διοίκηση.